Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα Κυριακή το Βαΐον. Σήμερα στις εκκλησίες μας διαβάζεται από το Ευαγγέλιο, από την Καινή Διαθήκη, η περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, από στίχους 1 έως 18, όπου αναφέρεται αμέσως μετά την Ανάσταση του Λαζάρου τι έγινε. Ότι μαζεύτηκε πολλής κόσμος στο σπίτι του Λάζαρου, γιατί ακούστηκε σε όλη τη Βιθανία, σε όλη την Ιερουσαλήμ, σε όλα τα περίχωρα, ότι ο Λάζαρος, ενώ είχε πεθάνει 4 ημέρες πιο πριν και είχαν συμμετάσχει όλοι στην κηδεία του, ότι τώρα μετά από 4 ημέρες είναι πάλι ζωντανός και ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνετε αυτό τι ταραχή έφερε και τι αναστάτωση στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, στον Άννα και στον Καϊάφα και σε όσους δεν συμπαθούσαν και εζήλευαν από φθόνο τον Ιησού Χριστό. Έπρεπε να εξοντώσουν και τον Χριστό, να εξοντώσουν και την απόδειξη της Αναστάσεως που ήταν ο Λάζαρος. Γι' αυτό ο Λάζαρος αργότερα έφυγε και όπως είπαμε πήγε στην Κύπρο για να διασωθεί, διότι οι Εβραίοι θα τον σκότωναν. Τον Ιησού γνωρίζουμε ότι τον σκότωσαν, ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τον εσταύρωσαν. Γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη. Ο στόχος τους επετεύχθη, μονάχα που δεν ήξεραν ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού έγινε η πηγή της ζωής και της Αναστάσεως της δικής μας πλέον ζωής. Έπαιξαν οι Ιουδαίοι ένα παιχνίδι μαζί με το διάβολο, αλλά τελικά κατεποντίστησαν. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν αυτό αναφέρεται ότι τρώγουν εκεί και γλεντάνε, θα λέγαμε, για την Ανάσταση του Λαζάρου και σκέπτονται πολλοί εκ των Ιουδαίων πως θα τους εξοντώσουν. Εκεί η Μαρία πήρε και άλυψε τους πόδας του Ιησού με μύρο. Εκεί βλέπουμε ότι ο Ιούδας σκέπτεται ήδη πονηρά, διότι λέει τέτοιο πανάκριβο μύρο, γιατί να μην το πουλήσουμε και να το δώσουμε στους φτωχούς. Σκητάτε τι σκέπτεται ο φιλάργυρος. Τώρα και ο κλέφτης. Τώρα θυμήθηκε τους φτωχούς. Τώρα που είδε το μύρο, έπρεπε, λέει, να το πάρουμε, να το πουλήσουμε και τα χρήματα αυτά να τα κάνουμε έργα ελεημοσύνης. Μου θυμίζει εδώ πολλούς ανθρώπους της σημερινής εποχής που λένε τι κτίζετε μοναστήρια, τι θέλετε καμπαναριά, τι θέλετε εκκλησίες τόσες μεγάλες, τόσες πολυτέλειες. Το μύρο αυτό ήταν το πιο ακριβό, πολύτιμο, λέει, μύρο. Το πιο ακριβό που υπήρχε. Κι όμως ό,τι πιο ακριβό και καλύτερο το δίνουμε στον αγαπημένο μας Χριστό. Το δίνουμε σε Αυτόν που αγαπάμε και λατρεύουμε. Ακόμα και τη ζωή μας. Γι' αυτό δώσαμε τη ζωή μας, τα νιάτα μας, τα πτυχία μας. Γίναμε μοναχοί και δώσαμε και τη ζωή μας ακόμα. Και αν χρειαστεί για τον Χριστό, θα δώσουμε και το αίμα μας. Και τα χρήματα και όλα, και όλη η δόξα ανήκει στο Χριστό μας. Ζούμε για τον Χριστό, πεθαίνουμε για τον Χριστό και τη δόξα Του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, και σήμερα έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Τι θέλουμε τέτοιους ναούς, τι θέλουμε τέτοια άμφια να φοράνε, χρυσοπίκυλτα που δεν είναι χρυσά, τίποτα. Αλλά λάμπουν, όπως έχω πει, διότι συμβολίζουν την ουράνια δόξα της Βασιλείας του Θεού. Ήρθε κάποτε ένας στο μοναστήρι και μου λέγει τι χτίσατε μοναστήρι και δεν κάνατε ένα σχολείο, δεν κάνατε ένα νοσοκομείο. Γιατί δώσατε τόσα χρήματα και εκατομμύρια για να γίνει ένα καινούριο μοναστήρι, ενώ τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για τους φτωχούς,
θα μπορούσαν να διατεθούν να γίνει ένα νοσοκομείο. Και η απάντησή μου ήταν: και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κυριέ μου, τι κάνει? Εγώ έδωσα τη ζωή μου στο Χριστό και τα χρήματα που μου εμπιστεύεται ο κόσμος τα δίνω στο Χριστό. Και τους φτωχούς, όπως είπε ο Χριστός, πάντοτε θα τους έχουμε αναμεταξύ μας και θα τους βοηθάμε. Όπως απάντησε στον Ιούδα, όταν του είπε γιατί Ιούδα διαμαρτύρεσε, λέει: μα Κύριε, έπρεπε τα χρήματα αυτά του μύρου να τα δίνουμε στους φτωχούς. Του λέει ο Χριστός: αυτό το μύρο το πολύτιμο ήταν για μένα. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε αναμεταξύ σας και να τους βοηθάτε. Το ίδιο απάντησα και εγώ σε αυτόν τον Κύριο. Και όταν μου είπε να το κάνουμε νοσοκομείο ή ένα σχολείο, του είπα: του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, τι θα τα κάνει τα χρήματα? Θα τα σπαταλούν δεξιά και αριστερά? Εγώ είμαι μοναχός και μοναστήρι και εκκλησίες θα κτίζω. Γι' αυτό με έστειλε ο Χριστός και αυτό είναι το έργο του κάθε ιερέως, του κάθε επισκόπου, του κάθε μοναχού, της κάθε μοναχής. Εδώ λοιπόν φαίνεται αυτό το περιστατικό. Μετά εκείνο το οποίο βλέπουμε μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, που είναι, αδελφοί μου, της εισόδου του Κυρίου στη Ιεροσόλυμα, είναι ότι οι αρχιερείς πήραν αυτή την ημέρα, βλέποντας αυτό το θαύμα και βλέποντας μπροστά του το Λάζαρο, είναι αθανατώσος είναι αυτόν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και τότε όλα αυτά γίνονται 6 μέρες πρώτου Πάσχα. Τότε ο Κύριος τους είπε να φέρουν ένα γαϊδουράκι. Να φέρουν ένα γαϊδουράκι επί πόλου όνου. Ένα μικρό γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, συμβολίζει τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, τα έθνη, τα μακράν του Θεού. Και πάνω, λέει, στο γαϊδουράκι έβαλαν υφάσματα για να ανέβει να καθίσει ο Κύριος. Τα υφάσματα που έβαλαν είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος θα σκεπάσει όλα τα ειδωλολατρικά έθνη και κηρυχθήσεται αυτό το Ευαγγέλιο εν πάση της έθνεση. Θα κηρυχθεί, δεν λέει ότι θα πιστέψουν όλα τα έθνη, και πάνω σε αυτό το γαϊδουράκι που συμβολίζει τα ειδωλολατρικά έθνη κάθεται ο Κύριος. Ότι ο Κύριος θα γίνει κυρίαρχος όλων των εθνών. Όλων των εθνών θα εφαρμοστεί η προφητεία αυτή που διαβάζουμε του Δανιήλ. Η Πετρούλα, η οποία έφυγε από το όρος και χτύπησε το είδωλο, τον γκρέμισε και η πέτρα κατακυρίευσε όλη τη γη. Ανεβαίνει λοιπόν σε ένα γαϊδουράκι και εισέρχεται μέσα στα Ιεροσόλυμα από την πύλη την εξανατολών. Αυτή που λέει ο προφήτης ο Ιζεκίλ, ότι αυτή η πύλη θα είναι κλεισμένη. Εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης και εξελεύσετε και πάλι κλειστή θα είναι η πύλη, που συμβολίζει το αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Από αυτή την πύλη μπήκε ο Χριστός καβάλα στο γαϊδουράκι και ο κόσμος κράταγε κλαριά από δέντρα και φήνικες, που είναι σύμβολο της νίκης, διότι οι Ιουδαίοι πιστεύαν ότι ήλθε η ώρα να ανακηρυχθεί ο Ιησούς ως βασιλεύς των Ιουδαίων. Γιατί η προφητεία έλεγε: μη φοβάσαι θυγατέρα Σιών, μη φοβάσαι Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλέας σου έρχεται καθήμενος επάνω σε ένα πουλάρι όνου. Θα καθίσει σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Έτσι λοιπόν, βλέποντας να εκπληρώνεται αυτή η προφητεία, θεώρησαν ότι τελειώνει η κατοχή των Ρωμαίων και ότι πέφτουν οι Ρωμαίοι. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι φώναξαν και είδαν την Ανάσταση του Λαζάρου, τον ακολουθούσαν τώρα, χιλιάδες λαού, και εισέρχονται μέσα στο ναό του Σολομώντα. Οι Φαρισαίοι
και οι υπόλοιποι έσκαγαν από τη ζήλια και το φθόνο βλέποντας αυτή την αγάπη του λαού προς το πρόσωπο του Ιησού. Και γι' αυτό επίησαν συμβούλιο πώς θα τον τελειώσουν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε, αδελφοί μου, στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι για το Χριστό δίνουμε τα πάντα. Ό,τι πιο ακριβό, ό,τι καλύτερο έχουμε. Όλη μας την περιουσία. Όπως κάναμε και εμείς οι μοναχοί. Για να χτιστεί αυτό το μοναστήρι, πρώτα εγώ ηγούμενος, έδωσα όλη μου την κινητή και ακίνητη περιουσία, ό,τι είχα και δεν είχα. Την αφιέρωσα στον Χριστό. Ομοίως και οι μοναχοί όσοι είχαν, τα πρόσφεραν για να φτιαχτεί ο ναός, το μοναστήρι, το οποίο ακόμα υποδομείται και δεν έχει ολοκληρώσει. Και γι' αυτό ζητώ και τη βοήθειά σας, ιδιαίτερα τώρα που θα ξεκινήσουμε, το Αναστάσιμο Σαρανταλίτουργο. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινάει το Αναστάσιμο Σαρανταλίτουργο και θέλω να συμμετέχετε με τα ονόματα ζώντων και τεθνεώτων και θέλω να στηρίξετε και οικονομικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα έργα της μονής μας. Γίνετε κι εσείς κτήτορες. Δώστε από την αγάπη σας, από το περισσευμά σας, από το ειστέρημά σας, όλοι για να γίνει το Παναγιοσκέπαστο αυτό μοναστήρι του Τρικόρφου που είναι αφιερωμένο στους Αγίους Αυγουστίνου, Επίσκοπο Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ και στην Παναγία μας την Τρικορφιώτισσα. Παρακαλώ λοιπόν την αγάπη σας, όλοι να στηρίξετε. Το ένα μήνυμα λοιπόν είναι αυτό και γράφτε τα ονόματά σας στο blog Γέροντας Νεκτάριος, μπείτε μέσα, .gr, εκεί που γράφει μνημόνευση ονομάτων. Εκεί θα γράψετε τα ονόματά σας, εκεί και την οικονομική στήριξη που σας παρακαλεί ο γέροντας να βοηθήσετε παρακαλώ. Το μήνυμα λοιπόν ότι τους φτωχούς τους έχουμε πάντοτε ανάμεταξύ μας και τους βοηθάμε και θα τους βοηθάμε. Αλλά ότι το καλύτερο έχουμε, το δίνουμε στο Χριστό. Και τη ζωή μας και το παιδί μας. Το προσφέρω στο Χριστό για να γίνει καλός επίσκοπος, να γίνει καλός μοναχός, να γίνει καλός ιερέας, καλός πρεσβύτερος, έγγαμος ή άγαμος. Ό,τι καλύτερο έχω, την περιουσία μου στο Χριστό τη δίνω. Για τη δόξα του Χριστού. Εμείς φεύγουμε αδελφοί μου. Αυτά μένουν. Και με αυτά τα έργα θα πάμε με τα χέρια μας γεμάτα με δώρα στο Χριστό ενώπιον του Κυρίου κατά την ημέρα της κρίσεώς μας. Το δεύτερο μήνυμα που εισπράττουμε είναι το γαϊδουράκι που εισέρχεται ως βασιλέας και κάθεται σε γαϊδουράκι και όχι σε άλογο, ακούστε, και όχι σε άλογο διότι το άλογος χρησιμοποιείται στους πολέμους, άρα είναι όργανο πολεμικό. Ο Χριστός έρχεται επί πόλου όνου διότι είναι ειρηνιστής. Είναι ο άρχον της ειρήνης. Και το γαϊδουράκι συμβολίζει τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία επάνω στα ειδωλολατρικά έθνη θα κάτσει ο Λόγος του Θεού και θα κυριαρχήσει ο Χριστός. Αυτό σημαίνει και συμβολίζει η είσοδος, η θριαμβευτική που εορτάζουμε του Κυρίου σήμερα στα Ιεροσόλυμα. Και μην ξεχνάτε ότι θα πάμε και θα τα δούμε όλα αυτά από κοντά στις 29 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Θα γίνει προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, προσκύνημα στο Σινά όπου ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές και στο Κάιρο όπου θα δούμε την εκκλησία, τη ροτόντα του Αγίου Γεωργίου και θα προσκυνήσουμε αλλά και τις όμορφες Αιγυπτιακές πυραμίδες και θα επιστρέψουμε μετά την οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή μας. Θα δηλώσετε θέσεις και πληροφορίες στο Μυστακίδη Tours, τηλέφωνο 210-5221-860, 5234-396. Θα συνεχίσουμε και αύριο με ένα σύντομο πάλι μικρό βιντεάκι. Γραφτείτε εκεί που γράφει η εγγραφή
όσοι δεν έχετε γραφτείτε και αν ωφελείστε από τα κηρύγματά μας. Μία επιπλέον ανακοίνωση είναι ότι τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, Μεγάλη Παρασκευή πρωί 11 η ώρα, εδώ στο μοναστήρι μας γίνεται η αναπαράσταση της πορείας του Κυρίου μας προς το Γολγοθά και η Σταύρωση. Μια πολύ όμορφη αναπαράσταση που γίνεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και στα Ιεροσόλυμα. Ελάτε τη Μεγάλη Παρασκευή στο μοναστήρι μας να τη ζήσουμε από κοντά. Τη Μεγάλη Παρασκευή. 11 η ώρα σας περιμένω από όπου μπορείτε ελάτε. Θα είναι χαρά μου να συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε αυτή την αναπαράσταση της Σταυρώσεως αλλά και της πορείας προς το Γολγοθά. Αύριο θα τα ξαναπούμε με ένα καινούριο βίντεο. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί.